Ναι, καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού για τη σημερινή του νίκη, αλλά και για τη γενική πορεία που έχει στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που αποτελείται από νεαρά παιδιά, αλλά προσπαθούν να παίξουν μπάλα. Το ίδιο προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς σήμερα. Βάλαμε την μπάλα κάτω. Είχαμε τις χαμένες ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να ανοίξουμε το σκορ. Δεν το καταφέραμε. Ατυχήσαμε να έχουμε ένα τραυματισμό του σέντερ φορ μας, του Γιαλούση. Κάναμε μια αναγκαστική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Είναι ακόμα 12 παιχνίδια. Θα δώσουμε εγώ και τα παιδιά μου ό,τι έχουμε για το καλύτερο για την ομάδα μου. Η ποιότητα που έχουμε και η αξία των παιχτών μας είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη. Όλη τη βδομάδα δουλέψαμε για αυτό το παιχνίδι και γενικά δουλεύουμε για το κάθε παιχνίδι για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σιγά σιγά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Δεν μπορώ να πω ότι πιάσανε το 100%, αλλά δώσανε τη μάχη τους, γίνανε κάποια λάθη, αλλά αυτά μπορούμε να τα διορθώσουμε στην πορεία. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Δεν το πήραμε, η μπάλα τιμωρεί, συνεχίζουμε. Είναι, σας λέω, ακόμα 12 παιχνίδια. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε. Αυτό να είστε σίγουροι. Παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Να δώσω συγχαρητήρια στον Σταύρο τον Τρανταλίδη, γιατί πραγματικά είναι από τις ομάδες που χαίρεσαι να παίζεις, που παίζουν ποδόσφαιρο και είναι κάτι διαφορετικό στην κατηγορία μας αυτό και χαίρεσαι να το βλέπεις. Από τη μεριά μας είχαμε 3 συνεχή αποτελέσματα που δεν καταφέραμε να πάρουμε ούτε ένα βαθμό. Θέλαμε την νίκη πιο πολύ για ψυχολογικούς λόγους, γιατί τα παιδιά προσπαθούν πολύ, βγάζουν στο γήπεδο ενέργεια και κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να απογοητεύονται. Νομίζω ότι ήρθε σε πολύ καλό timing αυτό, γιατί έχουμε και τη διακοπή στο επόμενο μάτς με τις Δαφνές που παίρνουμε τους 3 βαθμούς και θα μας βοηθήσει. Για το παιχνίδι από εκεί και πέρα είχαμε την υπεροχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, κινδυνεύσαμε ελάχιστα. Σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την ουσία που έπρεπε, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις, αλλά είτε μια καλή πάσα, ένα καλό τελείωμα, δεν μας δώσανε το κάτι παραπάνω που θέλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε δυνατά, εξίσου. Η κόκκινη κάρτα του αντιπάλου βοήθησε, ήρθε νωρίς το 60 και αυτό έδωσε λίγο περισσότερο θάρρος στα παιδιά να βγουν περισσότερο μπροστά και να διεκδικήσουν τους 3 βαθμούς. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ήταν ένας επιθετικός μονόλογος και δίκαια πήραμε την νίκη με 1-0 έστω.